καθίστε σε μια αναπαυτική στάση, όσο πιο αναπαυτικά μπορείτε. Αν μπορείτε, προσπαθήστε να κρατήσετε την πλάτη ευθεία. Κλείστε τα μάτια. Αρχίστε να χαλαρώνετε. Αφήστε πίσω όλες τις σκέψεις, ό,τι κάνατε σήμερα, απλά αφήστε τα να φύγουν. Χαλαρώστε το κεφάλι, το λαιμό, το σώμα, τα χέρια, τα δάχτυλα, το στήθος, την κοιλιά, τη λεκάνη, τα πόδια, τις πατούσες. Πάρτε λίγες βαθιές αναπνοές, εισπνέοντας από τη μύτη και εκπνέοντας από το στόμα. Εισπνέω όλη τη γαλήνη και το φως. Εκπνέω όλη την κούραση της ημέρας και τις αρνητικές μου σκέψεις. Εισπνέω όλη τη γαλήνη και το φως. Εκπνέω όλη την κούραση της ημέρας και τις αρνητικές μου σκέψεις. Εισπνέω όλη τη γαλήνη και το φως. Εκπνέω όλη την κούραση της ημέρας και τις αρνητικές μου σκέψεις. Ας ανοίξουμε τα μάτια σιγά σιγά, κρατώντας όλη τη γαλήνη και το φως που έχουμε ήδη φέρει μέσα μας. Χωρίς πολλή προσπάθεια, ας στρέψουμε τα μάτια προς τον πίνακα. Προσπαθήστε να νιώσετε το έργο αυτό. Ανοίξτε την καρδιά σας και αφήστε τις εικόνες του να εισέλθουν μέσα σας. Αφήστε τη συνείδησή σας να ταξιδέψει μέσα στα σχήματα, τα χρώματα και τις γραμμές του πίνακα. Το έργο αυτό του Κύπρου ζωγράφου Ιωάννης Κισονέργη απεικονίζει το μεσαινικό αβαίο του Πέλαπαϊς, που βρίσκεται στις πλαγιές του πενταδακτύλου και δεσπόζει στην άκρη του ομώνυμου χωριού. Τούτη πανέμορφη γη, η γη ολομαγία, η γη της Κύπρου μας, τα χρώματα και το φως, έγινε πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τον ζωγράφο μας. Όπως έγινε πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για τον Ιωάννη Κισονέργη, ας γίνει και για εμάς. Ας αφήσουμε για λίγο την ψυχή μας να ταξιδέψει στο έργο αυτό, ανάμεσα στις πράσινες μάζες των δέντρων, ανάμεσα στα βουνά του πενταδαχτύλου και στο πανέμορφο αυτό μνημείο, το αβαίο του Πέλαπαϊς, που για αιώνες τώρα στολίζει τις βουνοκορφές του βουνού αυτού. Ας ακολουθήσουμε με τα μάτια αυτές τις πράσινες, μπλε, κίτρινες, καφέ και πορτοκαλί πινελιές στο έργο αυτό. Και ας γίνουμε ένα με αυτές, μεταφέροντας όλα αυτά τα χρώματα και τα σχήματα μέσα μας. Ας κλείσουμε και πάλι τα μάτια μας σιγά σιγά. Ας πάρουμε μια βαθιά αναπνοή, αφήνοντας τον εαυτό μας να νιώσει τον πίνακα αυτό. Να γίνει ένα με τον πίνακα αυτό. Ας αφήσουμε το σώμα μας, την ψυχή μας και το μυαλό μας να εξαπλωθεί σιγά σιγά ανάμεσα στα δέντρα, τα βουνά, τον ουρανό,
και να νιώσει το τοπίο αυτό. Να νιώσει την ενέργεια του μνημείου αυτού όσο περισσότερο μπορεί. Αφήνω τον εαυτό μου, το σώμα μου, την καρδιά μου ελεύθερη να νιώσει τις υφές, τις μυρωδιές, τα χρώματα, τους ήχους και τις γεύσεις που έχω γύρω μου. Τι συναισθήματα άραγε να ξυπνάνε μέσα μου. Αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο να τα νιώσει. Να νιώσει, να μυρίσει το αεράκι, να ακούσει το θρόισμα των φύλων. Τι συναισθήματα ξυπνάνε μέσα μου. Πού με ταξιδεύουν. Παίρνω ακόμα μια βαθιά αναπνοή και αφήνω τον εαυτό μου να ανοιχτεί ακόμα περισσότερο και να ταξιδέψει στο μαγικό αυτό τοπίο του Ιωάννη Κισονέρη. Νιώθω. Αισθάνομαι. Οραματίζω την ψυχή μου ελεύθερη να περπατάει ανάμεσα στα πράσινα βουνά, να αγγίζει τη γη, τα δέντρα, να κουμπάει τους τοίχους του Αβαΐου και χαλαρώνω. Αφήνομαι στο μεγαλείο της φύσης, στο μεγαλείο του μνημείου αυτού. Αφήνω την ενέργεια της γης, την ενέργεια του Αβαΐου, να θεραπεύσει την ψυχή μου, την καρδιά μου, το μυαλό μου. Να δώσει δύναμη στη ψυχή μου για να μπορέσει να ανακαλύψει τη δική της αλήθεια, τη δική της ελευθερία. Τούτη γη της Κύπρου μας, που τόσο όμορφα αποτύπωσε στο έργο του Κισονέργης, μας μεγάλωσε, μας έδωσε τροφή, μας ταξίδεψε, μας έδωσε χαρά, αγάπη, γέλιο. Ας την ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Ας νιώσουμε τούτη την αγάπη που μας πρόσφερε τούτος ο τόπος στην καρδιά μας. Ας το δούμε σαν ένα χρυσόλευκο φως να ξεκινάει από το μέσο του στήθους μας και σιγά σιγά να μεγαλώνει, να εξαπλώνεται σε όλο μας το σώμα και σιγά σιγά έξω από το σώμα μας, σε όλο το δωμάτιο και σιγά σιγά σε όλο το σύμπαν. Ας ευχαριστήσουμε τη γη για την αγάπη της και ας της δώσουμε και εμείς πίσω με τη σειρά μας την αγάπη που μας έδωσε. Ας πάρουμε ακόμα μια βαθιά αναπνοή και ας αρχίσουμε σιγά σιγά να φέρνουμε τη συνείδησή μας γύρω από το σώμα μας. Ας νιώσουμε τους ήχους και το δωμάτιο γύρω μας. Και σιγά σιγά ο καθένας μας, παίρνοντας το χρόνο που χρειάζεται, ας έρθει πίσω στο εδώ και στο τώρα.